Εκπαιδευτικοί εισβάλλουν στα γραφεία της Ομοσπονδίας των Καθηγητών και διακόπτουν τη συνάντηση του Υπουργού Παιδείας με τους συνδικαλιστές εκπροσώπους τους. Οι αναπληρωτές και ορομίσθιοι ζητούν τη δέσμευσή του για το διορισμό τους και απαιτούν μονιμοποίηση. Σχολείο. 67 χρονών, μπες στην τάξη να κάνει μάθημα. Με τη μαγούρα, ποιος θα αλλάζει πάνες, ο δάσκαλος το παιδί στην νηπιαγωγία ή τα παιδιά το δάσκαλο. Ο υπουργός αναγκάζεται να αποχωρήσει και να πάει στη διδασκαλική ομοσπονδία, όπου όμως και εκεί τον ακολούθησαν οι αναπληρωτές. Ο κύριος Φίλης επί 5 ώρες άκουγε τα παραπονά τους, αλλά δέσμευση για μόνιμους διορισμούς δεν μπόρεσε να δώσει. Ξέρετε να μην έχεις λεφτά να πληρώσεις λογαριασμούς. Ξέρετε ότι υπάρχουν αναπληρωτές 40 χρονών και 45 με 3 και 4 παιδιά. Και να μας ζητάτε να πληρώνουμε και χαράτσια. Την υπογραφή σας στα μνημόνια τη βάζετε κανονικότατα. Βάλτε και υπογραφή να πάρετε μόνο προσωπικό. Όλοι κατά του μνημονίου είμαστε. Υπάρχει ένα σφιχτικό πλαίσιο το οποίο είμαστε αναγκασμένοι να εφαρμόσουμε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι προσλήψεις γίνονται σταδιακά και φέτος αναμένεται να γίνουν 2.000 περισσότεροι διορισμοί από πέρυσι. Ο οδηγός λεωφορείου, πατέρας δύο παιδιών, δεν δίστασε να πετάξει έξω από το όχημα ένα μαθητή 10 ετών, γιατί δεν είχε ένα ευρώ να πληρώσει το εισιτήριο από το σχολείο στο σπίτι του. Πώς δικαιολογήθηκε στη συνέχεια? Ότι θόλωσε το μυαλό του. Πήγε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, το οποίο το μεταφέρει κάθε μέρα. Την ώρα που ανέβηκε στο λεωφορείο, τον ρώτησε ο οδηγός πόσο ετών είναι. Του λέει είμαι 10 ετών, μαθητής τετάρτης δημοτικού. Του λέει έχεις μαθητικό δελτίο, λέει όχι, δεν μας έχουν εκδώσει ακόμα. Του λέει πρέπει να πληρώσεις, του λέει δεν έχω χρήματα επάνω μου. Τότε η απάντησή του ήταν κατέβα κάτω ρε και να πεις τη μάνα σου ότι εγώ δεν είμαι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός κατέβασε από το λεωφορείο το μικρό μαθητή που τόλμησε να ζητήσει το αυτονόητο, να τον μεταφέρει από το σχολείο στο σπίτι του. Όχι μόνο δεν προστάτευσε ένα αγόρι 10 ετών που καθημερινά πηγαίνει μόνο του στο σχολείο καθώς οι γονείς του εργάζονται, αλλά εξάντλησε με το χειρότερο τρόπο ένα είδος εξουσίας που θεώρησε ότι έχει. Ο μαθητής έπρεπε να μεταφερθεί δωρεάν και να μην του συζητηθούν τα 90 λεπτά. Που το ξέρουν όλοι οι οδηγοί του ΚΤΕΛ και οι ιδιοκτήτες εδώ και μια δεκαετία. Ο μικρός μαθητής ουσιαστικά δεν πρόλαβε ούτε να καθίσει στη θέση του λεωφορείου, καθώς, όπως λέει ο πατέρας του, ο οδηγός του ζήτησε επιτακτικά να βγει έξω από αυτό. Τη συνομιλία του μαθητή με τον οδηγό του λεωφορείου άκουσε, όπως ισχυρίζεται η οικογένειά του, ο παππούς του παιδιού, που εκείνη την ώρα μιλούσε μαζί του στο κινητό τηλέφωνο. Το αγόρι κατέβηκε από το λεωφορείο και με κλάματα ειδοποίησε τη μητέρα του να έρθει να το πάρει. Ο γιος μας, εντάξει, αφενός ότι δεν θέλει να ξανακούσει για λεωφορείο. Έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το παιδί αισθάνθηκε και μειώθηκε πάρα πολύ. Ο οδηγός του λεωφορείου από την πλευρά του επιχειρεί να υποβαθμίσει το περιστατικό και να δικαιολογήσει την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Υποστηρίζει ότι δήθεν φοβήθηκε για την ασφάλεια του παιδιού, καθώς η στάση που ήθελε να κατέβει το αγόρι ήταν πάνω στην εθνική οδό. Για το καλό, φοβήθηκα στο ραφέκι που να τον αφήσω. Άμα το πατήσει ένα μάξι, αυτό σκέφτηκα. Γιατί είμαι και εγώ γονιός. Νωρίτερα όμως, όταν ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ του ζήτησε εξηγήσεις, ο οδηγός επιχείρησε να δικαιολογηθεί λέγοντας ότι θόλωσε. Αυτός είπε ότι ήταν μια κακή στιγμή, δεν το συνειδητοποίησε, δεν το κατάλαβε. Ζητάει συγγνώμη κι αυτός. Οι γονείς του παιδιού θα κινηθούν νομικά ώστε κανένα άλλο παιδί να μην περάσει ό,τι και το δικό τους.